Τι ήθελα εγώ στη ζωή μου? Να γίνω ο Ρικ Χάρισον. Ξέρετε ποιος είναι ο Ρικ Χάρισον? Πιθανότητα οι περισσότεροι όχι. Δεν βλέπατε Pornstar στο History Channel και νόμιζα ότι απευθυνόμουν σε ανθρώπους κουλτούρας, αλλά από ό,τι φαίνεται έκανα λάθος. Το Pornstar ήταν ένα τηλεοπτικό show με ένα χειροδανιστήριο. Με αυτό είχε να κάνει και το σημερινό παιχνίδι. Ουσιαστικά τρέχει στο δικό σου ένα χειροδανιστήριο. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι το Dealer's Life. Και βλέπετε τα λούσα που μπορεί να σου προσφέρει αυτή η δουλειά. Πατάω New Game. Φυσικά και θέλω να αρχίσω New Game. Τι κάνεις στο χειροδανιστήριο? Σου φέρουν άνθρωποι πράγματα, τα αγοράζεις και μετά τα πουλάς, προσπαθώντας να βγάλεις κέρδος. Αυτό είναι. Ονομάζομαι Μπλα λοιπόν. Και πέρα από το όνομα, το παιχνίδι σου δίνει 5 πόντους να τους βάλεις όπου θες. Αλλά κυρίως εδώ. Το competence είναι η ικανότητά σου να εκτιμάς σωστά την αξία αντικειμένου, οπότε θα βάλουμε 2. Το κάρισμα είναι το πόσο ανοιχτή θα είναι οι πελάτες στο να μιλήσουν μαζί σου. Το insight σε βοηθάει στο να βρεις την προσωπικότητα των πελατών και η τύχη είναι τύχη. Χρειάζεται και λίγη τύχη. Αν έχεις τύχη, θα έρχονται περισσότεροι πελάτες. Πατάω start. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Πριν ανοίξει το μαγαζί που σου πετάει την εφημερίδα, μπορείς, ας πούμε, να πας σε ένα καινούριο μαγαζί. Βλέπετε ότι έχουμε 10.000 στην άκρη. Μπορείς να προσλάβεις κάποιον profiler, ας πούμε. Ο profiler σου λέει ότι σου δίνει περισσότερο insight. Ο forger παίρνει κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν αξία, τα αντιγράφει. Φυσικά αυτά γίνονται πλαστά, αλλά εσύ μπορεί να τα πουλήσει στην τιμή του αυθεντικού αντικειμένου. Βέβαια, αυτό μπορεί να κάνει κακό, ας πούμε, στη φήμη του μαγαζιού αν σε ανακαλύψουν. Και μπορώ να προσλάβω και κάποιο αναλυτή που θα μου δώσει περισσότερη, ας πούμε, γνώση περί την αξία των αντικειμένων. Ξέρεις κάτι, θα πάρω ένα profiler εγώ, είναι 400 την εβδομάδα. Έλα, αγόρι μου, εσύ. Και εδώ πέρα δεξιά έχουμε πληροφορίες για το μαγαζί. Ας πούμε, εδώ πέρα είναι ο ένας υπάλληλος που έχουμε, τον οποίο μπορούμε να τον απολύσουμε. Στο δεύτερο είναι τα αντικείμενα που έχουμε, η αξία τους και σε τι κατάσταση βρίσκονται και πόσο περίπου κοστίζουν. Σε αυτή τη σελίδα μπορούμε να δώσουμε λεφτά για να ανεβάσουμε, ας πούμε, κάποια στατιστικά μας. Και εδώ πέρα είναι πληροφορίες για το μαγαζί μας που ονομάζεται Σκατένια Τρύπα. Πιασάρικο. Ανοίγουμε και τους περιμένουμε. Σκάει ένας τύπος, σκάει και δεύτερος τύπος, ίδιος με τον προηγούμενο και σκάνε πολύ ηρεμία. Έρχεται λοιπόν ο Wayne Douglas Erickson και μας λέει: έχω κάτι που θέλω να πουλήσω και νομίζω θα σ' αρέσει. Είναι αυτό εδώ, το οποίο θα μπορούσε να είναι Tomb Raider, επειδή πιθανότητα όμως δεν έχουν τα δικαιώματα στο παιχνίδι, είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Είναι Sarah Croft. Παιδιά, action figure που παράχθηκε το 2015, φοβερή. Έχουν βγει και ταινίες με Sarah Croft. Είναι uncommon, πράγμα που σημαίνει ότι, εντάξει, είναι και πολύ σπάνιο και είναι και σε καλή, ας πούμε, κατάσταση. Ας κάνουμε κάποιο deal. Πόσα λες, ας πούμε, ότι θα κοστίσει? Και τώρα αν ήμουν ο Rick Harrison θα έλεγα πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα. Μπορείς να περιμένεις να φέρω λίγο ένα φίλο που έχει μια καλύτερη ιδέα για την αξία αυτού του αντικειμένου? Εμείς θα του πούμε ότι αξίζει 5 δολάρια. 1380. Δεν είναι και η ίδια η Sarah Croft μπροστά μας. Ωραία, 1380. Μπορώ να πάω στα 11. Ο τύπος είναι, σου είπα 1380, μου λες 11. Δεν ξέρω. Θα φύγει. Ξέρεις κάτι, δεν παίρνουμε ρίσκο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Όλιβερ Κλούνι. Είδα αυτό το πράγμα και έχω λεφτά για εσένα. Είδε αυτό το χρυσό ρολόι. Ας κάνουμε ένα deal. Υπολογίζουμε ότι αυτό κοστίζει 2050. Φυσικά και θέλουμε να γδίσουμε τους πελάτες μας. Ωραία, μου λες 2%, σου λέω 4. Το καλύτερο ρολόι που μπορώ να κάνω είναι 2200. 3%. Φεύγει. Έτσι όπως πάνε, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Τώρα έρχεται ένας τύπος από το διπλανό pawn shop και μας λέει: χαίρομαι που είσαι εδώ πέρα. Είμαι ο τύπος από το διπλανό pawn shop, το καλύτερο pawn shop της πόλης. Απλά για να στο πω έτσι να υπάρχει. Και μας λέει: αλήθεια, άνοιξες εδώ ένα χειροδανιστήριο χωρίς να ξέρεις ότι έχω διπλά το δικό μου? Την έχεις βάψει. Θα το δούμε αυτό, φιλαράκο. Από αυτά που βλέπω, είσαι ένας πληβίος, ένα τίποτα, έτσι. Δεν σε ξέρει κανείς, μας λέει. Έχουμε τον beef μας με τον τύπο, πάμε παρακάτω. Έρχεται τώρα ο Dan, ο γενναίος, και λέει: είδα αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Ποιο πράγμα, Dan? Αυτό το συλλεκτικό βιβλίο που παράχθηκε το 2009, το οποίο είναι common και είναι σε απέσια κατάσταση. Ας κάνουμε κάποιο deal. Αυτό κοστίζει 205. Πολύ καλά. Μας λέει λοιπόν ο Dan: πες μου εσύ μια τιμή. Πάμε στα 570. Μας λέει 350 δίνω. Βλέπεις τώρα πώς βγάζεις κέρδος. Έχεις δίκιο, Dan. Θα τη χαμηλώσουμε την τιμή. Να πούμε 4-20, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Δεν είσαι σίγουρος. Έλα, ξεκόλα, δεν πούλησα τίποτα, ρε Ντάν. Λοιπόν, χάσαμε 400 δολάρια σήμερα. Ίσως ήμουν πολύ σκληρός στις διαπραγματεύσεις μου. Περνάμε στη δεύτερη μέρα. Δυστυχώς, αυτά εδώ πέρα είναι οι τύποι που μπορούμε να προσλάβουμε, αλλά δεν μπορώ γιατί έχω ήδη έναν και σε αυτό το μαγαζί χωράει ένας. Είμαστε έτσι λίγο. Και είναι μόνο το κενό για να έρθουν τα άτομα, ξέρω εγώ, που είναι για να μου δώσουν αντικείμενα. Αυτός ο τύπος έχει κουστούμι. Λογικά θα έχει και λεφτά, έχει και μόνοκλι. Ήρθε η ώρα να το γδίσουμε. Είναι ο Vincent McCormick και θέλει να μου αγοράσει κάτι. Μου έχει πετάξει και το πορτοφόλι του, φλεξάρει τα λεφτά του. Τι θες? Α, θες αυτό! Αυτό είναι legendary. Σε πολύ καλή κατάσταση και μου λέει estimate 2000. Ας κάνουμε κάποιο deal. Θέλω 7822 για αυτό. Ωραία, παιδιά, αυτό πρέπει να το πουλήσω μάλλον. 3850 και το παίρνεις. 3.
722. Τι εννοείς not sure? Οκ, okay, μου είπε deal. 3750. Ελπίζω να το πούλησα σε καλή τιμή. Δεν ξέρω αν το estimate μου είναι σωστό, αλλά το πούλησα 1750 πάνω από το estimate. Και αρχίζουμε και τυπώνουμε δολάρια. Σε λένε όλοι Βερφής και τι είδες εσύ? Swing machine. Αυτό πρέπει να το έχουμε μαζέψει, δεν ξέρω από πού. Από κάποιο παζάρι που κάνουν στις αυλές τους ή κάτι. Είναι common, είναι bad. 350 estimate. 360 μου δίνεις. Το πάμε 420. Well. Ωραία, πάρ' το και αυτό. Καλησπέρα, είμαι η Άρια Μπακούλα. Στο παρατσάκ να ήταν Ελληνίδα αυτή. Και τι θες εσύ? Θες το board game. Αυτό το ξέρεις ότι ναι, είναι έτσι. Έχει σημάδια από το χρόνο πάνω του. Καφέ, μάλλον μπορεί να έχει κάτι χειρότερο, δεν ξέρω. Αλλά κάνει 4,55. 6,20 μου δίνεις. Δεν βγαίνω, μάνα μου, 6,20. Βλέπω το 6,20 σου και τι λες για 7,80. 6,60. Δώσε μου 700 και είμαστε. Δεν θες, ε. 6,80, άντε 6,80, πάρτο. Βγάλαμε σχεδόν 5.000 σήμερα. Λοιπόν, θα πουλήσω αυτόν τον τύπο τώρα. Συγγνώμη, Αλεξάνδρε. Παίζα το άνοιξε κάποια καταπακτή. Δεν ήταν λογικό να ουρλιάξω τον απολύω, αλλά θα πάρουμε έναν αναλυτή για να υπολογίζουμε καλύτερα τις τιμές των αντικειμένων. Ξανανοίγουμε λοιπόν. Περάστε. Μπορώ να σε λέω Ντάνα Πολοσκόβα και έχεις ένα μικρό θησαυρό. Αυτό το πράγμα δεν τα αγγίζω χωρίς γάντια να πω σε αυτή τη φάση. Είναι ένα καπέλο cowboy που απλά είναι του 1999. Αυτό έχει, δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό. 62 δολάρια γιατί δίνουμε γι' αυτό, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, αν πατήσεις πάνω τους, ανάλογα με το insight που έχεις, σου λέει πράγματα. Α πούμε, αυτοί βλέπουν ότι δεν είναι greedy και δεν είναι και collector, τα άλλα δεν ξέρουμε αν είναι ή όχι. Ωραία, αυτό εδώ γενικά, το ξέρω ότι έχει 62 δολάρια αξία, τουλάχιστον τόσο νομίζω ότι έχει. Σου δίνω 10. 44 μου λες. Σου δίνω 22. Άσε με να σκεφτώ. Είσαι πολύ μακριά, no deal. Θα μείνω χωρίς αντικείμενα. Θα έρχονται οι πελάτες και θα κοιταζόμαστε έτσι. Τι λέει? Ναι, δεν έχω τίποτα. Δεν μου δίνουνε. Αυτή είναι η Jen Nison και θέλει να πουλήσει κάτι. Τι είναι αυτό? Είναι μια συλλεκτική λιτογραφία που παράχθηκε το 1990. Είναι ακόμα, είναι σε κακή κατάσταση βέβαια και κάνει 1.400 δολάρια. Ας κάνουμε κάποιο deal. Σου δίνω 6,22 για αυτό. Ο Ρικ Χάρισον θα ήταν περήφανος για εμένα. Αυτή μας λέει 1.100. Σου δίνω 996. Το οποίο του στρογγυλοποιεί το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό είναι φανταστικό. 990. Ελπίζω να μην έκανα κανένα κακό. Το πήρα. Ωραία, χάσαμε σήμερα λεφτά, αλλά είμαστε στο plus, ρε παιδί μου. Έχουμε βγάλει κέρδος. Δεν κάνω κάτι από εδώ. Επόμενη μέρα. Καλώς. Έχει έρθει με το τσιγάρο μέσα στο μαγαζί. Σε βλέπω στην απίσω. Μην μπαίνει στο 1142 ξεκόλα. Αυτός είναι ο James McFly και θέλει αυτό το οποίο είναι 250, έτσι. Κοστίζει. Μας λέει σου δίνω 3.000 γι' αυτό. Φανταστικά νέα. Ο οποίο James McFly δεν καθόλου greedy. Απλά σκορπάει τα λεφτά του. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το γνωρίσουμε. Αυτό θέλω 4.150. 3.250 μου δίνεις. Θα κατέβω στα 3.650. Ωραία, μου λες στα 3.450 που ήδη είναι καλό ποσό, παιδιά. Εγώ σου προτείνω 3.550. Και είμαστε εντάξει. Δεν είσαι σίγουρος? Δεν το πιστεύω ότι το χάσα αυτό. Και το χάσα επειδή είμαι εγώ greedy. Τέλος πάντων. Ήταν καλή φάση αυτό. Εσύ τι θες? Θες τον Σερτ Μπάμψον, ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με τον Μπαρτ Σίμψον. Ας κάνουμε κάποιο deal. Ωραία, θέλω 2.850 για αυτόν. Και τον πήρες κατευθείαν. Τώρα εμένα με βάζει σε δεύτερη σκέψη αυτό. Όταν τους λες μία τιμή και λένε ναι κατευθείαν, είναι κακό, αλλά τέλος πάντων. Θεωρητικά έχουμε πετύχει το estimate. Μάλλον, ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί απλά να χάνω λεφτά πλέον. Θα το κλείσουμε το μαγαζί, λοιπόν. Πέμπτη μέρα. Καλώς ήταν τον κουστούμάτο τύπο που φαίνεται να έχει λεφτά. Και έχουμε εδώ πέρα ένα γάντι. Τι είναι αυτό το γάντι? Γάντι που βγήκε το 1997. Τι, το έχει φιλήσει κάποιος μεγάλος παίκτης του baseball? Το έχουν πετάξει από αγώνα γιατί και σε κατά κατάσταση. Τέλος πάντων, μας λέει 3,25 και λέει δεν θα πάω και πολύ μακριά από αυτό. Ωραία, αν σου πω εγώ 2,10, α σου πω 2,80 και κλείσαμε. 2,90. Και είναι δικό μου, ναι. Ωραία, φέρ' το για 300, ρε. Φέρτο. Αυτή ήταν η μέρα μου σήμερα, ένας πελάτης. Λοιπόν, ξέρετε τι μπορώ να κάνω όμως τώρα? Να αγοράσω λίγη τύχη, γιατί έτσι είναι, την τύχη σου να αγοράζεις. Και να αγοράσω και λίγο καρίσμα. Άντε να αγοράσω και insight. Και πλέον, βλέπετε, είμαστε beginner. Και είμαστε και τίμοι. Πηγαίνει προς το αγγελάκι αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν την ημέρα μας. Αυτός είναι ο τύπος από το διπλανό Pawnshop, ο οποίος μας είπε: αποκλείεται να γίνεις beginner. Γίναμε, φέρε 1500 εδώ πέρα. Είχαμε βάλει χοντρό στοίχημα, αλλά πιστεύαμε και στον εαυτό μας. Έρχεται παρόλα αυτά εδώ η Ανδρομέδα Gray και μας λέει ότι θέλει κάτι. Τι θες, Ανδρομέδα? Α, θες αυτό το γάντι, ε. Ας κάνουμε deal. Πληρώσαμε 300, πιστεύουμε ότι κάνει 4,15. Οπότε θα ζητήσουμε 7,80. 5,80 μας λέει. Μια χαρά είναι. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τα λεφτά μας. Παρ' όλα αυτά, 6,50. 6,10. Έλα, Ανδρομέδα μου, που έχεις και ωραία μαλάκια. 6,20 και είναι δικό σου. Φυσικά, πάρ' το. Και έτσι, παιδιά, βγάζεις κέρδος. Λοιπόν, άλλη μια μέρα για να κλείσουμε την εβδομάδα. Κάτσε να δούμε αν έχει κανένα μαγαζί. Δεν έχει κανένα μαγαζί που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Παρ' όλα αυτά,
Θα απολύσω εδώ πέρα τον φίλο, εντάξει. Γιατί Γιάννη, τους απολύσεις έτσι, λες και είναι τίποτα. Είναι άνθρωποι, ηρέμησε, θέλω να βγάλουμε κέρδος. Και θα πάρω έναν expert, ο οποίος expert είναι ο τύπος που, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να ξέρουμε όλα τα αντικείμενα. Είναι ο τύπος που θα με κάνει Rick Harrison και θα του λέω, αυτό εδώ πέρα έχει κάποια αξία. Μην κοιτάς εσύ. Πόση έχει, πες μου στα αυτή, για να τον κλέψω τον άλλον. Αυτό κάνει ο expert, φέρτονα. Πάμε για το τέλος της εβδομάδας τώρα. Ξανάσκασε αυτός, δεν ξέρω, έχει σκάσει, ας πούμε, από τη ζήλια του που τα πηγαίνουμε καλά. Είσαι η Molly Winters, ναι, θες αυτό το ρολόι. Βέβαια. 3% μου δίνεις. 4. 3.350, 3.650, σε βλέπω σε ένα εκεί πίσω που μπαίνεις με το πουρο στο μαγαζί μου. Πάρε 3.600 μόλι μου και κλείνουμε. Μπράβο. Τι θες. Βάζουμε καινούριο στοίχημα με τον τύπο ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο επίπεδο talented. Και μόλις πέρασε η πρώτη εβδομάδα και ξέρετε τι, λέω να αφήσω το παιχνίδι κάπου εδώ. Είχα καιρό να παίξω κάποιο tycoon παιχνίδι που δεν είναι τόσο πολύ βαθύ από θέμα mechanics, αλλά έχει την πλάκα του γιατί έρχονται συνέχεια πελάτες, έχει διάφορα αντικείμενα και σου δίνει την επιλογή να βάλεις εσύ ό,τι τιμές θες. Και προχωρώντας, λογικά θα περιπλέκει λίγο παραπάνω, γιατί για παράδειγμα εδώ πέρα έχει ένα μαγαζί που έχει employee slots 8. Τώρα έχουμε μόλις μία, δηλαδή έναν μπορώ να έχω. Οπότε θα έχουμε περισσότερους βοηθούς. Παίζει να σου έρχονται πιο περίεργοι πελάτες. Να χρειάζεται να ανεβάσει στατιστικά. Δεν ξέρω αν δυσκολεύει. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι που μπορώ να το αφήσω στην άκρη και νομίζω μπορώ να παίξω πάρα πολύ ευχάριστα σε κάποιο live stream. Λοιπόν, αυτά για τον Dealer's Life. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξα αυτό το παιχνίδι μόνο και μόνο για να γίνω λίγο Rick Harrison. Το οποίο το λέω και το ξαναλέω, αλλά παίζει να ξέρουν για ποιον άνθρωπο μιλάω 3 άτομα στο βίντεο. Κράταγα τον εαυτό μου από το να μην κάνω το. Το καλύτερο μπορώ να κάνω είναι $600, λυπάμαι. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα άλλα καταπληκτικά links που σας πάνε σε δικά μου social media, τα οποία είναι φανταστικά, θα έλεγα έτσι. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Επίσης έχει link για να γίνετε μέλος στο κανάλι και να πάρετε ένα σκαμνίδι, λέω το όνομά σας. Και αυτά, τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο.